Σαν σήμερα, 1957. Φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Νίκος Καζαντζάκης. Ακριβώς. Πάμε στον κύριο Σύφη Μιχελογιάννη, πρόεδρο του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη. Κύριε Μιχελογιάννη, να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω. Καλησπέρα σε εσάς και στους θεατές σας. Σαν σήμερα το 1957, λοιπόν, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος στοχαστής Νίκος Καζαντζάκης. Πόσο επίκαιρο είναι το έργο του? Το έργο του είναι επίκαιρο γιατί εκτός από τα λογοτεχνήματά του, ειδικά τα μυθιστορήματά του που του δώσαν την Αθανασία και έφεραν τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό στα πέρατα της γης, και εκτός από το φιλοσοφικό του στοχασμό, μας έχει αφήσει μια τεράστια παράδοση ενός αγώνα συνεχούς ασταμάτητου ακόμα και μπροστά στην Άβυσσο. Στις σημερινές λοιπόν δύσκολες συνθήκες, λόγω και των σεισμών στην Κρήτη, ο Καζαντζάκης εμφανίζεται και μας λέει ότι ο αγώνας δίνει νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Είναι διαχρονικός και επίκαιρος πάντων. Η νέα γενιά ασχολείται, μαθαίνει για το έργο του Νίκου Καζαντζάκη? Δεν μπορώ να πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, ότι η νέα γενιά ασχολείται όσο εμείς θα θέλαμε. Εκεί είναι εστιασμένη η προσπάθειά μας. Γίνονται προγράμματα σε ορισμένα μέρη της Ελλάδος με τα σχολεία και υπάρχει βέβαια και δυσκολία, όπως ξέρετε, λόγω και του ιδιώματος, τη γλώσσα που είναι πιο δύσκολη για τη νέα γενιά. Η προσπάθειά μας είναι πώς θα τον φέρουμε σε επαφή τον Καζαντζάκη και το έργο του με τους νεότερους. Ωστόσο, κύριε Μιχελογιάννη, εσείς κάνετε και μέσα από την εταιρεία Φύλων Νίκου Καζαντζάκη προσπάθειες για να... ήδη έχει ακουστεί το έργο του στα πέρατα της γης, αλλά και νεότεροι να τον γνωρίσουν ακόμα καλύτερα μέσα από το δικό σας τρόπο. Εμείς, εκτός από τα συνέδρια μας, κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα, κάνουμε εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη, αναλύουμε το έργο του, αλλά υπάρχουν και προγράμματα που γίνονται στα σχολεία, δηλαδή υπάρχουν σε ορισμένα σχολεία, γίνονται προγράμματα, διαγωνισμοί και τίθενται θέματα πώς έβλεπε ο Καζαντζάκης στον κόσμο, ποιος ήταν ο καπιτάν Μιχάλης, ο Ζορμπάς, ποια επαφή είχε ο ήρωας, δηλαδή ο Καζαντζάκης ο Ζορμπάς, με την κοινωνία. Γίνονται προγράμματα και διαγωνισμοί σε ορισμένα σχολεία, αλλά είναι ακόμα σε μικρή κλίμα. Τελέστηκε και τρισάγιο στον τάφο του Νίκου Καζαντζάκη? Τελέστηκε το μνημόσυνο του, κάναμε τρισάγιο την Κυριακή και τρισάγιο και στον τάφο της Ελένης Καζαντζάκη. Η Διεθνής Εταιρεία Φύλων Νίκου Καζαντζάκη με πρόεδρο τον Γιώργο Στασινάκη τελεί πάντοτε το μνημόσυνο του Καζαντζάκη, γιατί θέλουμε μαζί με ολόκληρο τον ελληνισμό και τους απανταχού φίλους του να τιμήσουμε και το λογοτεχνικό του έργου και το φιλοσοφικό του στοχασμό και το ότι έχει μια ακλόνητη πίστη στον καθημερινό ηρωικό αγώνα του καθημερινού του απλού ανθρώπου. Μάλιστα. Οι πρωτοβουλίες σας και συγκεκριμένα της Διεθνούς Εταιρείας Φύλων Νίκου Καζαντζάκη για το επόμενο διάστημα, διανύουμε μια δύσκολη συγκυρία, επιδημιολογικά είναι επιβαρημένη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Θα οργανώσουμε 28 Νοεμβρίου μια παγκόσμια λέσχη ανάγνωσης με βάση τον καπετάν Μιχάλη, το έργο του καπετάν Μιχάλη. Κάνουμε και δηλαδή και παγκόσμιες λέσχες ανάγνωσης ακριβώς για να φέρουμε και τα κείμενα του Καζαντζάκη πιο κοντά στον κόσμο και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές. Μια μέθοδος είναι και οι παγκόσμιες λέσχες ανάγνωσης. Φέτο παρουσιάσαμε στο Ηράκλειο και σε όλες τις πόλεις δύο θεατρικά έργα. Δηλαδή το ένα έργο ήταν μικρός στο Μεγάλο Κάστρο για τα παιδικά χρόνια του Νίκου Καζαντζάκη με την Μαρινέλα Βλαχάκη και το άλλο ήταν ο μικρός πρίγκιπας συναντά τον κύριο Καζαντζάκη, έτσι ήταν ο τίτλος του έργου. Το παρουσιάσαμε και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και είχαμε παραστάσεις και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ρέθυμνο. Προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να κρατήσουμε τον κόσμο κοντά στο έργο του Καζαντζάκη. Βέβαια πρέπει να ξέρετε ότι ο κόσμος καταλαβαίνει τον Καζαντζάκη ακόμα και όταν δεν τον έχει διαβάσει. Και ακούγοντας, ας πούμε, το όνομα του έργου καπετάν Μιχάλης ή Ζορμπάς, καταλαβαίνει ποιος ήταν ο καπετάν Μιχάλης, ποιος ο Ζορμπάς
και ποιος ήταν και ο ίδιος ο Χατζηδάκης. Μάλιστα. Κύριε Μιχελογιάννη, να σας ευχαριστήσω. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία δική μας η χαρά, δική μας η χαρά. Με τους θεατές σας. Να είστε καλά, δική μας χαρά.